Μόνοι μας. Λακρυγόνα και συγκρούσεις στον δρόμο που οδηγεί στον χώρο υγειονομικής ταφής στην Κερατέα. Μετά την πρωινή ανακοχή, κάτοικοι και αστυνομικοί συγκρούστηκαν και πάλι πριν από λίγο. Κάτοικοι και ΜΑΤ συγκρούονται για τρίτο 24ωρο, πόλεμος με Μολότοφ και Δακρυγόνα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μια βόμβα Μολότοφ πέφτει πάνω στο κράνος άντρα των ΜΑΤ. Ακολουθούν μάχες σώμα με σώμα στο δρόμο και τα χωράφια. Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε δύο κατεπήγουσες έρευνες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος εισαγγελέα και αστυνομικών από πυροβολισμούς κατοίκων με κυνηγητικά όπλα, καθώς και για τον τραυματισμό δημοσιογράφου από άνδρα των ΜΑΤ. Με τα επεισόδια να συνεχίζονται, το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή διακοπής των εργασιών στο εργοτάξιο του χώρου υγειονομικής ταφής, μετά από προσφυγή ιδιοκτητών εκτάσεων στην περιοχή. Με ρωτήσανε κανέναν. Ναι. Εγώ μάζευα έχετε ενέργεια. Περιουσία. Βεβαίως, προσωπικά ο άντρας μου. Και σήμερα ήταν στο δικαστήριο. Τίποτα δεν υπάρχει. Κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Εμείς τα σκουπίδια θα τα δεχτούμε τα δικά μας. Και τον γύρω Δήμο. Υπάρχει πρόταση χρόνια τώρα. Απλά δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Περισσότερα από 15 άτομα έχουν τραυματιστεί από τα επεισόδια τις τελευταίες δύο ημέρες. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Κερατέα. Εκείνο ο Χάρης Μπόλκας. Καλησπέρα, Χάρη. Πολύ εκρηκτικά πλάνα είδαμε πριν από λίγο. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Πνιγμένη στα Δακρυγόνα είναι η λεωφόρος Λαυρίου, που τα τελευταία τρία μερόνυχτα έχει μετατραπεί πραγματικά σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών και κατοίκων της περιοχής. Παρά τη δικαστική απόφαση που, όπως όλα έδειχναν, θα ηρεμούσαν λίγο τα πνεύματα εδώ στην περιοχή, κάποια στιγμή πριν από περίπου μία ώρα είδαμε τους αστυνομικούς να προσπαθούν να καταλάβουν το οδόστρωμα όπου είχαν στήσει μπλόκα οι κάτοικοι. Έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών, πετώντας με φυσούνα μέσα στα μπλόκα των κατοίκων, με αποτέλεσμα να, στο τέλος να μπουν μέσα, να κάνουν τουλάχιστον 4 συλλήψεις ή προσαγωγές, δεν μπόρεσα να το διευκρινίσω αυτό. Ενώ είδα κάποιους κατοίκους να δέχονται ξύλο από τους αστυνομικούς. Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή δεν απομακρύνθηκαν από το σημείο παρά τα χημικά που έπεσαν και, όπως είδαμε, πήρε και φωτιά μία κλούβα των ΜΑΤ. Οι κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί στην έξοδο της Κερατέας και, όπως λένε, θα παραμείνουν όλο το βράδυ εδώ αν χρειαστεί, μέχρι ότου απομακρυνθούν οι κλούβες και τα ΜΑΤ.